Κύριε Πρόεδρε, την ίδια απορία με εσάς είχα και εγώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Παπακώστα, καλώς ορίσατε στον πλανήτη Γη και στη χώρα Ελλάδα. Αυτή η έρευνα που επικαλείστε, η οποία δεν κομίζει καμία γλάφκα εις Αθήνας, έτσι, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, ότι έγινε μετά από το καταστροφικό σας πέρασμα και κάποιων υπουργών που ήταν πριν εδώ και προκαλούσανε και σκοτίνιαζε και όψη τους όταν ακούσαν αυτά που λέγει ο Πρωθυπουργός. Μετά το καταστροφικό σας πέρασμα, την προηγούμενη, την πρώτη μνημονιακή πενταετία από το σώμα της πρωτοβάθμιας περίθαψης. Μήπως δεν ξέρετε, κυρία Παπακώστα, και ως παλιά κοινοβουλευτικός, ότι το 2013 ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος του κόμματός σας, έδιωξε σε ένα βράδυ 2.500 ανθρώπους από την πρωτοβάθμια περίθαψη. Και μου κάνετε εδώ την ερώτηση ότι είναι δυσαρεστημένος ο κόσμος γιατί επισκέπτεται κατά 30%, το 50% ιδιώτη γιατρό, το 30% εξωτερικά ιατρία νοσοκομείων και μόλις το 18% θα αναζητήσει περίθαλψη δομές στον παιδί. Δεν το ξέρετε, θέλατε την έρευνα να το δείτε. Όταν, ας πούμε, από κάποιες δομές υπήρχαν 200 άτομα και μείναν 60, τι να πάνε να κάνουν οι άνθρωποι εκεί δηλαδή. Και ρωτάτε εσείς που καταστρέψατε εμάς που πάμε να τα ανατάξουμε. Εδώ και 1,5 χρόνο αγωνιωδώς. Λοιπόν, αν δεν έχετε ενημερωθεί, να σας ενημερώσω ότι εδώ και 1,5 χρόνο έχουν διοριστεί πάρα πολλοί γιατροί, είτε επικουρικοί, είτε μόνιμοι, είτε με οποιαδήποτε και άλλη εργασιακή σχέση και μέσω ΚΕΛΠΝΟ και ακόμα και με δελτίο παροχής υπηρεσιών εκεί που υπάρχει ανάγκη, προκειμένου να καλύψουμε και να αρχίσουμε να στελεχώνουμε δομές των παιδί που καταστρέψατε τα προηγούμενα χρόνια. Δεύτερο, να σας πω μερικά παραδείγματα, ότι για παράδειγμα πριν από λίγο καιρό, και ας μην το είπαν τα ΜΜΕ, εγκαινιάστηκε στον Πειραιά η μονάδα παιδί στο κτίριο του οίκου Ναύτου με 90 γιατρούς, με πολλές ειδικότητες, το οποίο βλέπει 1.000 άτομα καθημερινά, εξοικονόμησε 540.000 ευρώ από ενίκεια μόνο τριών δομών που ήταν άδειοι, που τις αφήσατε άδειους σκελετούς, και καθημερινά όλο ένα και περισσότερος κόσμος εμπιστεύεται αυτή τη δομή σαν πρωτοβάθμια περίθαψη. Να σας ενημερώσω, αν δεν το έχετε δει, ότι κάναμε μια τεράστια αναπροσαρμογή των χρημάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 140 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για να υπάρξει πραγματικά πλέον στη χώρα μας πρωτοβάθμια περίθαψη με τις τοπικές μονάδες υγείας σε 65 αστικές περιοχές με 250 δομές και που θα καλύψουν 2.300.000 αστικού πληθυσμού. Αυτά τα φλιναθήματα και τα αριστοτεχνικά που είπατε προηγουμένως, ωραία ακούγονται, μόνο που δεν κάνετε τίποτα από αυτά, ξέρετε. Και δεν πέσατε από τον ουρανό, ή κυβερνούσατε τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, επίσης, στις 2.000 θέσεις των μόνιμων γιατρών που προκυρήσονται φέτος, περίπου 300 με 400 θα κατευθυνθούν στις μονάδες παιδί που διαλύσατε, για να μπορέσει να επανέλθει και ένας κόσμος από αυτούς που διώξατε. Το σχέδιο για την πρωτοβάθμια που ανέφερα πριν περιλαμβάνει 3.100 άτομα προσωπικό, το οποίο θα αρχίσει να αναπτύσσεται από το Μάη και μετά σε όλη τη χώρα. Γιατί 19 φορές έχετε εξαγγείλει οι προηγούμενες κυβερνήσεις την ύπαρξη, την δημιουργία της πρωτοβάθμιας. Αλλά ποτέ δεν τη δημιουργήσατε αυτή την πρωτοβάθμια, γιατί είχατε συνειδητή επιλογή να σπρώξετε τον κόσμο με την πολιτική προς τον ιδιωτικό τομέα. Και μια κουβέντα για αυτό που αναφέρατε με τις συμβάσεις των γιατρών του ΕΟΠΗ. Οι συμβάσεις των γιατρών του ΕΟΠΗ που υπάρχουν σήμερα είναι οι 5.500 που κληρονόμησε ο ΕΟΠΗ από τους συμβασιούχους των προηγούμενων ταμείων, όταν δημιουργήθηκε σε ένα βράδυ και που ακόμα δεν έχει οργανισμό. Τώρα τον φτιάξαμε εμείς τον οργανισμό. Και βέβαια σε συνδυασμό με τις θέσεις που θα δημιουργηθούν από τις τοπικές μονάδες υγείας, θα είναι και ο σχεδιασμός για το πόσους γιατρούς θα συμβληθεί ο ΕΟΠΗ. Και στα σχέδια που έχουμε θα συμβληθούν περισσότεροι, και στο βαθμό που ένας κόσμος θα απορροφάται από τις δημόσιες δομές που θα δημιουργούνται, θα μειώνεται η ανάγκη του να έχει συμβεβλημένους γιατρούς ο ΕΟΠΗ αργότερα, που πρέπει σήμερα να τους έχει για να καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού ανά την επικράτεια. Αυτά σε πρώτη φάση, και προσπαθώντας να καταλάβω τι ακριβώς εννοούσατε με την ερώτηση.